Λοιπόν συνεχίζουμε με ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η εταιρεία κοτσόβολο, φιλοδοξεί να κάνει την τεχνολογία προσβάσιμη σε όλους διευκολύνοντας τα άτομα με αναπηρίες να έχουν μια καλύτερη ζωή. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας ξεκίνησε ένα ταξίδι με πολλούς σταθμού όπως την αναβάθμιση των φυσικών καταστημάτων της εταιρεία για να προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο προσβασιμότητας, την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στα ψηφιακά μέσα με ειδικά μενού προσβασιμότητας για άτομα με κινητικά προβλήματα, την εκπαίδευση βέβαια του προσωπικού της εταιρείας και τη διεύρυνση προβλημάτων των ατόμων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, Έχουμε την τεχνολογία χωρίς εμπόδια, αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μάλιστα το πρόγραμμα αυτό παρουσιάστηκε από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Κοτσόβολος από τον κύριο Γιάννη Βασιλάκο. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Θα μιλήσουμε για μια πρωτοβουλία η οποία έρχεται να στηρίξει απόλυτα το όραμα της εταιρεία και το σκοπό της εταιρεία, που δεν είναι άλλο από το να ενδυναμώνει τους ανθρώπους ε, μέσα από την τεχνολογία, ώστε να μπορούν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Φροντίζουμε μέσα από αυτό το ταξί, μέσα από το, αυτό το πρόγραμμα Τεχνολογία Χωρί Εμπόδια, ε, η τεχνολογία να είναι προσβάσιμη από όλου, διευκολύνοντα τα άτομα αναπηρία να έχουν μια καλύτερη ζωή, μια και η προσβασιμότητα απελευθερώνει τα άτομα με αναπηρία και δίνει αμέτρε δυνατότητε για μια ζωή χωρί εμπόδια. Όπω είπα, είναι η μεγιστοποίηση τη προσβασιμότητα στην τεχνολογία ανθρώπων με αναπηρία, και όταν λέω προσβασιμότητα, εννοώ τόσο τα προϊόντα τεχνολογίας καθ' αυτά, αυτά καθ' αυτά, και τις λύσεις ή τις υπηρεσίες, όσο όμως και το ψηφιακό και το φυσικό κόσμο στα καταστήματά μας, ξεκινήσαμε καταρχάς στα καταστήματα. Με σύμμαχό μας το ΕΛΕΠΑΠ και εξειδικευμένους ανθρώπους, πήγαμε λοιπόν να ελοποιήσουμε σειρά μετατροπών και επεμβάσεων όπου αυτές είναι δυνατές, ήδη 10 μαγαζιά, είναι έτοιμα να φτάσουν σε επίπεδο πιστοποίηση. Και ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε περίπου στο 90% του δικτύου ε, μέσα στον επομενο ένα 1-1,5 χρόνο.